σε πλήρη ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να παταχθεί η μάστιγα του παρεμπορίου έχει προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε σύσκεψη που διεξήχθη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι στόχος της προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου στην πηγή του. Έχουμε την πολιτική εντολή του Πρωθυπουργού να ασχοληθούμε σοβαρά, θεσμικά, ούτως ώστε αυτό το οποίο θα δομήσουμε ως επιχειρησιακό μηχανισμό να μην είναι άλλη μία επέκταση του κράτους, αλλά είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός επιτελικός, ο οποίος αντιμετωπίζει το φαινόμενο του παρεμπορίου στη ρίζα του, στη πηγή του και να μπορεί να κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του ελληνικού δημοσίου, τις ελεκτικές, ούτως ώστε να περιορίσουμε το φαινόμενο της παρεοικονομίας. Η διοίκησή μας έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα την εφταξία, αλλά με όποιους τρόπους μπορεί, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, κυνηγάμε το παραεμπόριο. Θέλουμε η πόλη μας, ο Δήμος μας να είναι καθαρός από τις εικόνες αυτές των σεντονιών, αλλά από την άλλη πλευρά και με όλη τη ζημιά που γίνεται στο εμπόριο. Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε πως ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ χάνονται 20.000 θέσεις εργασίας ετησίως. Είναι εξαιρετικά σημαντικά όχι μόνο για τις εικόνες που βλέπουμε στην πόλη μας, αλλά για την ανάπτυξη, για την απασχόληση. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους και να είμαστε σε εγρήγορση κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Ο κόσμος και ο καταναλωτής πρέπει να καταλάβει ότι επιλέγοντας την αγορά ενός παράνομου αγαθού, ζημιώνει καταρχήν και την τσέπη του. Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του, γιατί πολλά από τα προϊόντα αυτά είναι αγνώστου προέλευσης και άγνωστης διαδικασίας παραγωγής. Ήδη έχουμε πολλές δεκάδες, εκατοντάδες καταγγελίες ότι υπάρχουν φαινόμενα αλλεργίας, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία χρήζουν άμεση ιατρική παρέμβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τόνισε ακόμη την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου μηχανισμού για την πάταξη του παρεμπορίου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ελλείψεις και τις αδυναμίες. Είναι βούληση ολονών και το λιμάνι Θεσσαλονίκης να αποκτήσει σύγχρονα σκάνερ, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε περισσότερους ελέγχους και περισσότερες εντοπισμούς παράνομων αγαθών, και φυσικά τα βόρεια σύνορά μας, τα οποία άσχετα αν είναι ευρωπαϊκά ή όχι, θα πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα των ελέγχων προκειμένου να περιορίζουμε το φαινόμενο όσο πιο μακριά από τα αστικά κέντρα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έθεσε και το ζήτημα της κλοπής ανακυκλώσιμου υλικού, αναφερόμενο στον αγώνα που έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.